σε μια εποχή που η πληροφόρηση με την παραπληροφόρηση συμβαδίζουν και θα λέγαμε μερικές φορές η δεύτερη μπορεί να προηγείται πολλές φορές, έρχεται το βιβλίο του Γιάννη Δημήτσιου να βάλει πολλά πράγματα στη σωστή θέση. Και δεν είναι, θα το έλεγα, τυχαίο και ούτε προφητικό το γεγονός ότι αυτή η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει πολλά από αυτά τα οποία συνέβαιναν ή τα οποία πρόβλεψε μερικές φορές μέσα από την ματιά του Γιάννη Δημήτσιου ότι μπορεί να συμβούν. Ασχολείται με τα της Ελλάδος και φυσικά με πολλά ζητήματα που έχουν σχέση και με την προοπτική της ανάπτυξης αλλά και σχέση με τις χαμένες ευκαιρίες και όχι μόνο, και με την κρίση και με το τι μέλη γενέστε μέσα σε ένα ρευστό, θα το έλεγα, πολιτικό κλίμα και όχι μόνο πολιτικό, και γεωπολιτικό. Ασχολείται επίσης και με την Ελλάδα σε σχέση με και τον υπόλοιπο κόσμο. Και το βασικότερο δεν είναι μόνο αυτό, γιατί η Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο από μια μικρή κουκίδα, θα το λέγαμε, μέσα έτσι στην Ηφείλειο, στο χάρτη, όπως είναι και η γη μέσα, μια κουκίδα στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν ασχολείται και με τον υπόλοιπο κόσμο και δίνει επίσης μια ξεχωριστή ματιά σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όλες οι εξελίξεις που μπορεί να γίνουν σε ένα οποιοδήποτε, θα το λέγα έτσι, κράτος το οποίο έχει μια κριτική, όχι μόνο κριτική θα το μπορούσα να το πω με ματιά, αλλά και περισσότερο μια βαρύνουσα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Έτσι λοιπόν ο Γιάννης Δημήτσιου τα κατάφερε όλα αυτά να τα συνδυάσει και πιστεύω ότι ο αναγνώστης μπορεί μέσα από αυτό το βιβλίο να έχει τη σωστή πληροφόρηση και πολλές φορές να γυρίζει πίσω το αν συμβαίνει κάτι, να ενημερώνεται, να δει τι συμβαίνει, τι συνέβη ας πούμε κάπου σε μια γωνιά της γης, αλλά και το τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά και κάποιες δράσεις στην χώρα μας. Εύχομαι να είναι πραγματικά να έχει την πορεία αυτή που μπορεί να έχει ένα βιβλίο σε αυτή τη σημερινή εποχή όπου τα πάντα πλέον τα βλέπουμε όχι σε ένα βιβλίο αλλά τα βλέπουμε μέσα σε μια οθόνη. Αξίζει πραγματικά κάποιος να το έχει αυτό το βιβλίο στην ευθύνη. Ευχαριστώ. Αυτά πολλά.